Γιατί είναι η πρώτη για το 2020, το πρώτο δοκάρι και μέσα, αλλά γιατί έχει γενέθλια ο Νίκος Αλέφαντος. Νίκο, χρόνια πολλά, υγεία και καλά. Πολλά. Σε σένα, σε όλη την οικογένειά σου, την εκπληκτική, τον πρόεδρο, τη μητέρα σου, την κυραβένη, παιδιά σου, γυναίκα σου, εγγόνια, όλοι. Να είσαι καλά. Ό,τι έχεις, γιατί είσαστε φοβερή όλη η οικογένεια και βοηθάτε και πολύ κόσμο, είσαστε εκπληκτικοί. Εκπληκτικός Νίκος Αλέφαντος. Είδαμε και το ωραίο βίντεο που επιμελήθηκαν τα παιδιά, ο Νίκος Αβραμίδης, έπεται και ο Γιώργος Ολίγκρης. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κωστή Ραπτόπουλο, τον οποίο περιμένουμε από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, να δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ, είναι εδώ ο Κωστής Ραπτόπουλος. Και έρχεται μια εκπληκτική, εκπληκτική τούρτα. Και λέω τώρα να του πω του του Ραπτόπουλάρα, τι είναι αυτό ρε. Έτσι. Φοβερός ρε. Χρόνια πολλά. Ναι, εδώ κοίτα, όπας. Ωραίο. Δεν πειράζει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Παιδιά, μην αρχίσετε χωρίς εμένα, έτσι. Τι κάνεις εδώ, ρε. Τώρα. Εδώ. Καμός. Ναι. 3 Ιανουαρίου του 39. Εβέβαια. Τρομερό. Τι έκανα. Τρομερό. Πω, πω. Κάτσε, έλα, 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 κάτσε. Εκεί. Εδώ. Ρε το γίγαντά μου. Στο κόρνερ έχετε. Εδώ. Εκεί. Πού, εκεί, εκεί. Εκεί, στα χαφ. Ναι, τι Ραπτόπουλάρα, το γίγαντα. Τον ήρωα. Λοιπόν, εδώ. Πώς θες να φέρει την τούρτα. Πού να την πάρει. Είναι. Εδώ είσαι. Εκεί καλά είναι. Καλά είσαι. Εντάξει. Άστινα. Έλα κάτσε. Τα ξέρεις, μικρόφωνα και λοιπά. Καλώς ήρθες. Έκανα εξετάσεις. Ναι. 0,98 το ζάχαρο μπορώ να φάω. Εντάξει, μπορείς να φας. Είναι και η μέρα μπορώ σήμερα. Να φάω χοληστερίνες χαμηλές. Ας φάω σήμερα που είναι το δύο. Σε βλέπω δυνατό. Είχες και μια περιπετιούλα. Πλακώθηκα στο ξύλο, γερά. Πού? Πλακώθηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγα σε ένα μπαρ. Ήταν κάτι τύπη. Α, σε μπαρ. Ναι. Α. Του Κατσιαώνη, του τερματοφύλακα το μπαρ. Ναι. Ήταν κάτι τύπη εκεί να πούμε. Τον έστειλε με κάνα τέτοιο. Του κάσα και του Κατσιαώνη. Ο Κατσιαώνης τι έφταιγε. Ο ιδιοκτήτης του μπαρ. Ναι. Ήρθε ένας τύπος να πούμε. Α, πίνουνε ρε, ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες. Πίνουνε. Ήρθε από πίσω, με τράβαγε, με έκανε, μέρανε να πούμε και τα λοιπά. Με έκανε, με παίρνει τα γυαλιά της, με τα πετάει. Πάτε ένα σάφο διάρι φοβερό. Τριάρι ο άλλος, μαζεύτηκε όλο το μαγαζί εναντίον μου. Μπράβο. Τώρα λέω θα γίνει αυτό που λέει Λούις. Λούις, τώρα θα γίνει Λούις. Πού μαζεύτηκαν μέσα αυτό. Η μάνα του φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ. Τίπα, εκεί δεν έχει. 10 δευτερόλεπτα, 15 ο καυγάς, άμα αρχίζει, τραβάνε, σκουντάνε, κάνουνε. Τελείωσε το παραμύθι μετά. Είτε θα τις φάσεις, θα τις δώσεις. Πρόλαβα, μέσωσε η πυγμαχία. Ναι. Μέσωσε. Και ωραία. Χαιρετίσματα. Πήρε ο εισαγγελέας τηλέφωνο γιατί με τα μάξι πήρα παραμάζωμα και κανένα δυο στο φευγιό. Λέω. Εδώ σκοτώνει άνθρωπο, του λέω, και σε 6 μήνες βγαίνει φυλακή τώρα για μια κολλιά. Τώρα κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει, άμα ήταν σε μπαρ και είχαν πιει. Ξέρεις, άμα είναι πιωμένος άλλος, δεν έχει και αντανακλαστικά για να βαρέσει να κάνει. Τα χέρια κάτω είναι. Σωστό. Βλέπει αγώνι και βαρά. Σωστό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ. Σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα